Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μας λέει «The link between car use and climate change was one of the most hotly debated issues at the conference». Η σχέση λοιπόν μεταξύ της χρήσης των αυτοκινήτων και της κλιματικής αλλαγής ήταν ένα από τα πιο έτσι θέματα που προκάλεσαν αντιπαράθεση, παθιασμένη αντιπαράθεση, καυτή αντιπαράθεση στην συνεδρίαση, στην συνέλευση. Και μας λέει λοιπόν η πρώτη ερώτηση: What form of adjective, ing or ed, can be used to complete the sentence? Ποια μορφή του επιθέτου, αυτή που τελειώνει σε ing, στην κατάληξη ing, ή η μορφή του επιθέτου που τελειώνει σε ed μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει την πρόταση? Προφανώς αυτή που τελειώνει σε, η μορφή του επιθέτου που τελειώνει στην κατάληξη ed, διότι έχει μια παθητική σημασία και περιγράφει στην ουσία εδώ το link, το ουσιαστικό link. Άρα αφού έχει, ενώ το επίθετο που τελειώνει στην κατάληξη ing έχει μια πιο ενεργητική σημασία, δεν χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει το link. Και what is the correct position of an adverb that modifies an adjective? Ποια είναι η σωστή θέση ενός επιρρήματος το οποίο έτσι τροποποιεί και διαβαθμίζει ένα επίθετο? Η σωστή θέση του, όπως βλέπουμε και από την απάντηση D, είναι πίσω από το επίθετο. Δηλαδή το hotly, αν παρατηρήσετε εδώ που είναι το επίρρημα, πηγαίνει πίσω από το debated που είναι το επίθετο για να το διαβαθμίσει, να το τροποποιήσει λίγο. Στη δεύτερη ερώτηση τώρα, temperatures here this summer have been nearly as high as in the Sahara Desert. Οι θερμοκρασίες λοιπόν εδώ το καλοκαίρι έχουν υπάρξει κοντά, ας πούμε, σχεδόν όσο ψηλές όσο στην Σαχάρα, στην έρημο Σαχάρα. Και η πρώτη ερώτηση μας λέει «Which comparative form is used to show two things are equal?» Ποιος τύπος του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων χρησιμοποιείται για να μας δείξει ότι δύο πράγματα, έτσι, οι δύο καταστάσεις είναι ίσες? Αυτή είναι η μορφή που παρατηρούμε και στη σωστή απάντηση, το as μαζί με μια λέξη επίθετο as. Δηλαδή, όπως βλέπετε και στην απάντηση as, τόσο, ένα επίθετο, high, as, όσο, τόσο υψηλές, όσο. Και what is the correct position of the adverb that modifies this comparative form? Ποια είναι η σωστή θέση του επιρρήματος το οποίο και αυτό τροποποιεί αυτό το συγκριτικό τύπο, το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων δηλαδή? Όπως βλέπουμε και από τη σωστή απάντηση από το B και μπορούμε να καταλάβουμε ότι το επίρρημα πάλι έρχεται πριν το συγκριτικό βαθμό του επιθέτου. Όπως το βλέπετε εδώ το nearly, το επίρρημα έρχεται πριν από αυτή τη δομή που είδαμε του συγκριτικού βαθμού. Έτσι λοιπόν πάμε να εξετάσουμε λίγο το γραμματικό μας φαινόμενο με περισσότερη λεπτομέρεια και θα μιλήσουμε αρχικά για τα επίθετα, adjectives. Και βλέπουμε εδώ κάποιους κοινούς τρόπους για να διαμορφώνουμε, έτσι να σχηματίζουμε επίθετα στα αγγλικά, όπου παίρνουν κάποια πολύ κοινά suffixes, καταλήξεις, όπως το why, το if, το all, το full κτλ. Έτσι για παράδειγμα βλέπουμε επίθετα όπως το thirsty, το protective, το logical, το regretful, το considerate, που έχουν κάποιες έτσι πολύ κοινές καταλήξεις στα αγγλικά. Ακόμα βλέπουμε τις present και τις past participles, οι οποίες είναι αυτά τα είδη των επιθέτων που είπαμε πριν. Είναι οι μετοχές, present, ενεργητικές και past, έτσι, παθητικές, παρελθοντικές. Οι ενεργητικές τι είναι τα επίθετα που τελειώνουν στην κατάληξη ing, όπως είδαμε πριν, και αυτά έχουν ένα active meaning, μια ενεργητική σημασία, και περιγράφουν, χρησιμοποιείται για να περιγράψουν το αποτέλεσμα που έχει κάτι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, the film had a surprising ending. Η ταινία είχε έτσι ένα τέλος το οποίο μας προκάλεσε έκπληξη. Άρα το αποτέλεσμα της ταινίας πάνω μας, ας πούμε, ήταν το αίσθημα της έκπληξης. Το surprising λοιπόν εδώ που είναι το επίθετο που τελειώνει στα ing και έχει ενεργητική σημασία, περιγράφει το αποτέλεσμα που είχε η ταινία, the film. Ή ακόμα «The man gave me a threatening look», ο άντρας, ας πούμε, με κοίταξε με ένα απειλητικό βλέμμα. Άρα το threatening εδώ περιγράφει το look και είναι το αποτέλεσμα που μου προκάλεσε το βλέμμα και η ματιά αυτού του άντρα. Ενώ τα επίθετα που τελειώνουν σε ed, οι past part, δηλαδή τα past participle adjectives, έχουν μια παθητική σημασία αντίθετα και περιγράφουν συνήθως συναισθήματα ή αντιδράσεις.
όπως για παράδειγμα «They felt exhausted after the hike», ένιωθαν έτσι εξουθενωμένοι μετά την πεζοπορία. Αλλά εδώ το «exhausted» που είναι το επίθετο με την πακτική σημασία περιγράφει τα συναισθήματά μου, τα συναισθήματά τους για την ακρίβεια, το πώς ένιωθαν δηλαδή, έχουν μια πιο παθητική σημασία. Και ένα άλλο παράδειγμα, «They were delighted with our gift», ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό το δώρο. Εδώ το «delighted» προφανώς έχει δηλώνει την αντίδραση που προκάλεσε και τα συναισθήματα κατ' επέκταση στους ανθρώπους αυτούς, το γεγονός ότι έλαβαν το δώρο. Ακόμα θα δούμε τώρα πώς διαμορφώνουμε compound adjectives, έτσι πιο σύνθετα, επίθετα. Και κοιτάξτε κάποια παραδείγματα, μπορεί να έχουμε a short-sleeved shirt, ένα κοντομάνικο έτσι πουκάμισο, a one-sided argument, ένα επιχείρημα το οποίο είναι μόνο από τη μία πλευρά. Άρα πώς σχηματίζουμε επίθετα, μας λέει εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα επίθετο ή έναν αριθμό μαζί με ένα ουσιαστικό και το ed, όπως βλέπετε εδώ, a short-sleeved, εδώ έχουμε ένα επίθετο μαζί με ένα άλλο επίθετο και ένα ουσιαστικό. Στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό και ένα ουσιαστικό που είναι στον ενικό αριθμό και μετρήσιμο, όπως για παράδειγμα a one day old baby, ένα μωρό ας πούμε ενός ημερός μωρό, ή a 10-page article, ένα δεκασέλιδο έτσι άρθρο. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή εδώ, όπως μας λέει, να έχουμε έναν αριθμό όπως το 1 και μετά ένα ουσιαστικό μετρήσιμο και στον ενικό αριθμό. Όπως και βλέπετε εδώ, ένας αριθμός 10 και ένα ουσιαστικό page που είναι μετρήσιμο και στον ενικό αριθμό. Ακόμα μπορεί να έχουμε μία past participle και ένα επίρρημα, δηλαδή μία παθητική μετοχή και ένα adverb επίρρημα. Όπως βλέπετε εδώ, a built up area, δηλαδή έχει μία παθητική μετοχή, την παθητική μετοχή της λέξης build που είναι built και ένα επίρρημα up και κάνει a built up area για να μας πει ότι είναι μία χτισμένη έτσι, περιοχή. Και τέλος μπορούμε να έχουμε στα σύνθετα αυτά επίθετα να έχουμε ένα adjective ή ένα adverb ή ένα noun και μια present ή past participle. Δηλαδή να έχουμε ένα επίθετο, ένα επίρρημα ή ένα ουσιαστικό και μια ενεργητική ή παθητική μετοχή. Για παράδειγμα, a good looking woman. Μια έτσι όμορφη γυναίκα που φαίνεται ωραία, με καλή εμφάνιση. Τι κάνουμε εδώ, έχουμε ένα επίθετο, το good και μια ενεργητική μετοχή, το looking, και όλο μαζί κάνει good looking. Ακόμα μπορούμε να πούμε freshly baked bread, δηλαδή να έχουμε ένα επίρρημα freshly και μια παθητική μετοχή baked για να μας πει το φρέσκο ψημένο έτσι ψωμί. Ή ακόμα back-breaking work, δηλαδή να έχουμε ένα ουσιαστικό back, μετά να έχουμε μια ενεργητική μετοχή breaking και για να περιγράψουμε την πάρα πολύ κουραστική εργασία. Εδώ στις σημειώσεις θα πρέπει να πούμε ότι κάποια some verbs, να το διαβάσω πρώτα στα αγγλικά, some verbs are commonly followed by adjectives, για παράδειγμα το be, το seem, το appear, το look, το sound, το taste, το feel, το become, το get κτλ. Οπότε εδώ μας λέει ότι κάποια ρήματα πολύ συνηθισμένα ακολουθούνται από επίθετα, όπως το ρήμα είμαι, το ρήμα φαίνομαι, seem, appear και το look, το ρήμα sound, ακούγομαι, το ρήμα taste, δηλαδή έχω τη γεύση, feel, αισθάνομαι, become, γίνομαι και get επίσης. Some of these verbs are used to talk about change or absence of change. Κάποια από αυτά τα ρήματα λοιπόν χρησιμοποιούνται για να μιλήσουν για αλλαγή ή απουσία αλλαγής, όπως το become, το get, το grow, το go, το turn, το stay, το remain, το keep και άλλα. Ας δούμε κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Μας λέει «The project sounds impressive». Το έργο έτσι, το project, ακούγεται εντυπωσιακό. Ακούγεται λοιπόν, ακολουθείται το ρήμα αυτό από ένα επίθετο, όπως είπαμε, be impressive. Είναι πολύ συνηθισμένο. Ενώ, κοιτάξτε από κάτω ένα άλλο παράδειγμα, «It was growing dark, but it remained warm». Σκοτίνιαζε, δηλαδή γινόταν σκοτεινά. Άρα τι έχουμε, έχουμε ένα ρήμα εδώ, το growing, που ακολουθείται από ένα επίθετο dark, για να μας δηλώσει αυτό που είπαμε πριν, την αλλαγή.
Δηλαδή ότι κάτι, μια κατάσταση αλλάζει και γίνεται όλο και πιο σκοτεινά, άρα σκοτεινιάζει. Οπότε εδώ υπάρχει αλλαγή. Στη συνέχεια, but it remained warm, αλλά παρέμενε έτσι, συνέχιζε να έχει ζέστη, ζεστασιά. Εδώ λοιπόν είναι ένα ρήμα, το remain, που ακολουθείται από επίθετο warm, για να δηλώσει την απουσία της αλλαγής, γιατί παρέμενε ας πούμε η ζεστασιά. Οπότε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους συνδυασμούς των ρημάτων, των συγκεκριμένων ρημάτων και ενός επιθέτου, για να δηλώσουμε ότι κάτι αλλάζει ή συνεχίζει να παραμένει το ίδιο. Και στη σημείωση 2 θα δούμε the adjectives concerned, involved, present, responsible and proper have different meanings depending on whether they come before the noun or immediately after it. Και μας λέει ότι τα επίθετα concerned, involved, present και responsible και proper μπορούν να έχουν διαφορετικές σημασίες εάν ακολουθούνται, εάν πηγαίνουν πριν το ουσιαστικό ή αμέσως μετά από αυτό. Και ας δούμε ένα παράδειγμα. Λέει, the present owners of the property have just painted. Οι παρόντες ιδιοκτήτες, και όχι αυτοί που βρίσκονται εδώ, δηλαδή αυτοί που είναι τώρα, αυτό τον καιρό οι ιδιοκτήτες αυτής της ιδιοκτησίας, μόλις την έχουν βάψει. Και εδώ λοιπόν το present πηγαίνει πίσω από το ουσιαστικό owners και σημαίνει the people who own it now, οι άνθρωποι στους οποίους ανήκει τώρα. Ενώ εδώ μετά βλέπουμε the whole family was present at the celebration. Εδώ το present ακολουθεί το ουσιαστικό family και έχει διαφορετική σημασία. Σημαίνει ότι όλη η οικογένεια ήταν παρούσα στην γιορτή. Άρα εδώ το present σημαίνει the whole family was there. Όλη η οικογένεια ήταν εκεί. Και για να ολοκληρώσουμε λίγο τα επίθετα, τουλάχιστον μια πρώτη παρουσίαση, ας δούμε και ποια είναι η σειρά των επιθέτων, order of adjectives. Και εδώ μας λέει ότι while the order of adjectives can vary occasionally according to the intention of the speaker, we usually place general adjectives before specific ones and adjectives expressing opinion before those conveying fact. Και αυτό που μας λέει είναι ότι ενώ η σειρά των επιθέτων μπορεί να έτσι να ποικίλει, να διαφέρει περιστασιακά σύμφωνα με την πρόθεση που έχει ο μιλητής, αυτό που θέλει να περάσει δηλαδή σαν νόημα, συνήθως συνηθίζεται να τοποθετούμε τα γενικά επίθετα, δηλαδή αυτά που εκφράζουν μια πιο γενικό νόημα, πριν από αυτά που εκφράζουν έτσι πιο ειδικό νόημα, πιο συγκεκριμένο νόημα. Και τα επίθετα τα οποία εκφράζουν τη γνώμη, συνήθως τα βάζουμε πριν από αυτά που μεταφέρουν έτσι το νόημα ενός γεγονότος, μιας πραγματικότητας. Για παράδειγμα, εδώ μας έχει μια ενδεικτική σειρά με την οποία μπορούμε να κατατάξουμε τα επίθετα σε μια πρόταση και συγκεκριμένα πριν από ουσιαστικό. Και συνήθως λοιπόν, όπως είπαμε, βάζουμε number ή quantity στην αρχή, δηλαδή αριθμό ή ποσότητα. Μετά opinion, γνώμη, μετά size, length, height, μετά αναλόγως με το σχήμα, το μέγεθος, το μήκος ή το ύψος από κάτι, το color, το χρώμα, origin, την καταγωγή, material, το υλικό, purpose, σκοπό και μετά το ουσιαστικό. Ας πούμε, θέλουμε να περιγράψουμε το ουσιαστικό sweaters. Μπορούμε να πούμε two large red woolen sweaters. Δύο μεγάλα, έτσι κόκκινα, μάλινα pullover. Άρα εδώ τα επίθετα ακολουθούν αυτή τη σειρά που είπαμε πριν. Γενικά δηλαδή κάτι πιο γενικό στην αρχή και μετά πάμε στο πιο ειδικό. Και ακόμα αν πούμε ότι θέλουμε να περιγράψουμε το ουσιαστικό journal, θα πούμε An important American educational journal. Μια σημαντική αμερικανική εκπαιδευτική έτσι, επιστημονική εφημερίδα ή περιοδικό. Άρα, εδώ ακόμα μας λέει, in a sentence, adjectives are separated by commas unless it is the last adjective before the noun or when the adjective modifies another. Σε μια πρόταση κανονικά μας λέει ότι τα επίθετα χωρίζονται από κόμμα, όπως κάνουν λέει και στην ελληνική γλώσσα, εκτός και αν είναι το τελευταίο επίθετο πριν από ένα ουσιαστικό ή όταν ένα άλλο επίθετο χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει ένα άλλο. Αυτά λοιπόν με τα επίθετα, θα μιλήσουμε σε λίγο και για τα επιρρήματα, απλά θα ήθελα να σας αφήσω πρώτα να δείτε ξανά άλλη μια φορά τη θεωρία που είπαμε για τα επίθετα και πριν περάσουμε να παρουσιάσουμε και τη θεωρία για τα επιρρήματα.